προτεραιότητες της Προεδρίας, όχι μόνο για να σεβαστούμε την παράδοση που θέλει να κάνει στην πρώτη επίσημη συνεδρίασή της τέτοια παρουσίαση κάθε Προεδρία, αλλά επίσης και κυρίως για να σας δώσουμε μια καταγραφή της κατάστασης για το τι τώρα τρέχει και τι έχει υιοθετηθεί και τι θα πρέπει να υιοθετήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τη δραματική κατάσταση με τους πρόσφυγες. Εμείς το βλέπουμε ως ευκαιρία αυτή για να δείξουμε το πόσο δεσμευμένοι είμαστε υπέρ του σχεδίου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, όπως επίσης και να παρουσιάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη και μακρά παράδοση μας σε αυτόν τον χώρο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια Ευρώπη ποιότητος, να μπορέσουμε να συμφιλώσουμε διαφορετικές θέσεις των ΜΕΡ και των ΔΕ και να δείξουμε ότι έχουμε τη θέληση να διερευνήσουμε πώς μπορούμε να έχουμε σύμφωνες γνώμες. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί, δυναμικοί στην Προεδρία μας και πάντα εξυπηρετώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει το πόσο μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ο σεβασμός στις αξίες για τις οποίες είμαστε και ανοιχτοί. Ακούμε τους πολίτες, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και συνεργαζόμαστε με εταίρους και θεσμικά όργανα για το κοινό συμφέρον. Η Λουξεμβούργη Προεδρία, ακολουθώντας αυτά τα πιστεύω της και αυτή την παράδοση, θέλει να μπει στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λάβει υπόψη τα συμφέροντα του πολίτη σε όλες τις πολιτικές και θα συνεισφέρουμε σε καλή εφαρμογή των αρχών της υπερκορικότητας και της αναλλακότητας. Επίσης, καλύτερα νομοθετούμε και ότι θα γίνεται καλύτερη διαθεσμική συνεργασία. Το πρόγραμμα της κοινωνικής προεδρίας έχει διάφορους στόχους, 13 μεγάλους στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, επενδύσεις για την οικονομία, μεγέθη και απασχόληση. Δεύτερον, εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης. Τρίτον, διαχείριση της μετανάστευσης στο χώρο δικαιοσύνης και ελευθερίας, δυναμική στην εσωτερική αγορά, ψηφιακή αγορά, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο και διαφανές πλαίσιο, προώθηση μετά της βιώσιμης ανάπτυξης και προώθηση σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η Οικονομική Νομισματική Ένωση. Επιμένω στην έκθεση 21 Ιουνίου των 5 Προέδρων, να το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 24-25 Ιουνίου μας κάλεσε εδώ να εξετάσουμε αυτή την έκθεση, τότε και η Λουξεμβούργη Προεδρία θα κάνει την πορεία για να προωθήσει αυτή την έκθεση και το ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο. Έγιναν διάφορες συζητήσεις, ιδιαίτερα στην άτυπη συνεδρίασή μας στο Λουξεμβούργο τον Ιούλιο. Ακολουθούμε αυτή την έκθεση, δίνουμε συνέχεια ήδη, όπως δίνουν και οι συνθέσεις σε ΑΠΣΚΟ και ΚΟΦΗΝ. Η Λουξεμβούργη Προεδρία θέλει να προωθήσει αυτές τις εργασίες και οι τέσσερις πυλώνες της δημιουργίας της ΟΝΕ να ολοκληρωθούν και αυτό να είναι υπέρ της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης μέσα σε ένα πλαίσιο όμως αλληλεγγύης και πιο κοινωνικής Ευρώπης. Οι συζητήσεις που ήδη έγιναν μας δείχνουν ότι θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες για να εγγυηθούμε την καλή λειτουργία της ΟΝΕ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου για να καταγράψουμε το που έχουν φτάσει οι πρόοδοι και τι θα πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα. Να αναφέρω ήδη καταγραφή σου το έχει γίνει, να σας πω ότι 9 Ιουλίου υιοθετήθηκε η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2016. Οι προετοιμασίες που ξεκίνησαν με τον πρώτο πολιτικό διάλογο μετά για το σεβασμό του κράτους δικαίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα γίνει στο Τζάι τον Νοέμβριο και ξεκίνησαν επίσης τριμερείς συνεδριάσεις με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διεθνική Συμφωνία. Εν τω μεταξύ όμως,
πως η πρόκληση της μετανάστευσης αυτή τη στιγμή μακράν είναι και η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη που είναι στις τρεις μεταναστευτικές οδούς αντιμετωπίζουν όλο και πιο δραματικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν μια κοινή λύση να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποφασιστική λύση. Και δεν ξεχνούμε από το 25-26 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμαινε ότι κάναμε μεγάλες προόδους γιατί με την κατάσταση και την επανεγκατάσταση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέτασαν τις διάφορες περίπλοκες προκλήσεις της μετανάστευσης και των προσφύγων και είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε συνεκτική προσέγγιση με τρία σημεία κλειδιά που θα πρέπει να κινηθούν παράλληλα. Με την κατάσταση και επανεγκατάσταση, επανεισδοχή και επιστροφή και συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Από τότε ξεκινήσαμε λοιπόν για την μετανάστευση και επανεγκατάσταση. Όμως ακόμη αυτά που κάνουμε δεν αρκούν αν δούμε πόσο ευρεία είναι η κρίση και το ανθρώπινο δράμα. Για αυτούς τους λόγους χαιρετίζουμε την παρουσίαση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέες προτάσεις. Η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί μια σταθερή και συνεπή απάντηση από όλη την Ευρώπη να δείχνει αλληλεγγύη με μια βιώσιμη πολιτική σε θέματα μετανάστευσης. Θα πρέπει να είμαστε αποφασιστική για βιώσιμες λύσεις. Να σας βεβαιώσω ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα κάνει η Προεδρία ό,τι μπορεί για να προωθήσει το σύνολο των προτάσεων. Και γι' αυτό το απόγευμα συγκαλέσαμε το έκτακτο Συμβούλιο JAI που θα κοιτάξει όλα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Τώρα δεν θέλω να προδικάσω τις λεπτομέρειες, αλλά έχουμε άμεσες προτεραιότητες να εφαρμοστούν hot spot, να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, επανεισδοχής και να καταπολεμήσουμε τα κυκλώματα παράνομες διακίνωσης. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε και τις υποχρεώσεις μας σε διεθνές επίπεδο και να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους εταίρους μας για τη διαχείριση των μεσαιευτικών ροών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Νοέμβριο θα πρέπει να επιτύχει η Σύνοδος Κορυφής στις Βαλέτες όπως και η διάσκεψη στην Τουρκία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε το θέμα της μετανάστευσης. Και επαναλαμβάνω ότι σήμερα το απόγευμα οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης σε αυτό το έκτακτο συμβούλιο θα εξετάσουν αυτά τα θέματα σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο. Δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας στο Λουξεμβούργο. Περνάμε τώρα στην έγκριση των σημείων Α. Μπορούμε να υιοθετήσουμε τα σημεία Α τα οποία βλέπουμε στο